είναι κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω τη λέξη, γιατί είναι πιο βαριά και δεν θέλω να χαλάσουμε την ψυχολογία των τηλεθεατών. Θεωρώ ότι τον καρκίνο πρέπει να τον λέμε καρκίνο. Και εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να το ξεκινήσουμε να το κάνουμε αυτό και όχι επάρα την νόσο. Όμως, το μάθημα το οποίο παίρνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτον, για να μάθεις να ζεις τη ζωή σου κάθε μέρα σαν να είναι η πιο ωραία μέρα της ζωής. Γιατί αυτό που ζούμε, η στιγμή που ζούμε είναι μοναδική και δεν ξανάρχεται. Λοιπόν, είναι κάτι που το ξεχνάμε και το θυμόμαστε μόνο όταν χάσουμε ένα δικό μας άνθρωπο, ναι. Όταν περάσουμε ένα δύσκολο πρόβλημα. Το μήνυμα λοιπόν που με δίδαξε και θέλω να διαδώσω αυτή η ιστορία είναι ότι δεν είναι αυτονόητο ότι θα σηκωθούμε και θα βλέπουμε. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα σηκωθούμε και θα μπορούμε να αισθανόμαστε τα πόδια μας. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας να μας πει «μωρό μου». Τίποτα δεν είναι αυτονόητα, άρα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες απέναντι στη ζωή. Από εκεί και πέρα, εγώ είδα ότι πρέπει να κάνω με τις δικές μου δυνάμεις οτιδήποτε που να βοηθήσει γυναίκες. Γιατί μία μόνη της μπορεί πολλά. Όλες μαζί μπορούμε τα πάντα. Και χαίρομαι που πολύ γνωστοί άνθρωποι όπως η Μαρία Χούκλη και άλλες έχουν μιλήσει για την περιπέτεια της υγείας τους. Και αυτό ενώ ακούγεται μελό δεν είναι. Γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό που ζει, που περνάει, που μπορεί να μας βλέπει τώρα και να είναι στο νοσοκομείο, όλα είναι αντιμετωπίσιμα. Αρκεί να αλλάξουμε τον τρόπο της σκέψης μας. Και εκτός αυτού στην ασθένεια και στο πρόβλημα είμαστε όλοι ίσοι. Δεν υπάρχει γνωστή, επώνυμη, πλούσια. Όχι. Φτωχή είναι θέμα ψυχολογίας, αγάπης και δύναμης. Ξέρεις ότι θα σου πω το εξής. Καταρχάς, επειδή έχω το My Lady, το site και το ξέρεις, κάνουμε μια μεγάλη προσφορά στις γυναίκες και θα κάνω όλο το χρόνο. Λοιπόν, για όσες θέλουν να κάνουν ψηφιακή μαστογραφία, έχουμε και να μπουν σήμερα στο My Lady να δουν, αν τηλεφωνήσουν στο 23 1500 1500, την δίνουμε 19 ευρώ. Και είναι και επίκαιρο αυτό που λες, καθώς θες είχαμε την Παγκόσμια ημέρα επειδή κατά του καρκίνου, γι' αυτό είναι η Παγκόσμια ημέρα για το μαστό και έχουμε και προσπαθώ να βρω με το F-Lady Scar